Προβληματισμό τώρα προκαλεί το ποσοστό της Χρυσής Αυγής που παρουσίασαν οδική πορεία στις ευρωεκλογές. 9 στους 100 Έλληνες ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή, ψήφοι που έκαναν τον Νίκο Μιχαλολιάκο μέσα από τη φυλακή να βαπτίζει το κόμμα βασικό ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων. Η άνοδος μας είναι ραγδαία. Μια άνοδος του ακροδεξιού κόμματος που προβληματίζει. Μια άνοδος που έφερε την νεοναζιστική οργάνωση με τη μισή ηγετική ομάδα στη φυλακή στην τρίτη θέση. Μια άνοδος που αποτυπώνεται σε απόλυτους αριθμούς, αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, 9 στους 100 Έλληνες ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή στις ευρωεκλογές. Το υψηλότερο ποσοστό από οπουδήποτε άλλου στην Ελλάδα δόθηκε στη Χρυσή Αυγή από τους πολίτες του νομού Λακωνίας με 15,45% από 10,87% που είχε σημειώσει στις εκλογές του 2012, συγκεντρώνοντας 1.425 περισσότερες ψήφους από τότε. Διψήφιο ποσοστό σημείωσε και στην Πέιλα, όπου το 12,82% του νομού σε σχέση με το 7,35% το 2012 χάρισε στη Χρυσή Αυγή 4.544 πιο πολλές ψήφους, ενώ οι υποστηρικτές της οργάνωσης αυξήθηκαν και στο Κυλκής, όπου το 12,97% από το 7,79% το 2012 είπε ναι στη Χρυσή Αυγή και της έδωσε 2.337 περισσότερες ψήφους. Ακολουθεί το μήνυμα του Νικολάου Μιχαλολιάκου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ψήφοι που έκαναν τον Νίκο Μιχαλολιάκο μέσα από τη φυλακή να βαπτίζει τη Χρυσή Αυγή βασικό ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων. Την ώρα μάλιστα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δικαστική έρευνα για σωρία υποθέσεων που αφορούν μέλη της οργάνωσης. Η Χρυσή Αυγή είναι ο μεγάλος νικητής των σημερινών ευρωεκλογών. Είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη, το μοναδικό κόμμα που αυξάνει διαρκώς τα ποσοστά του. Είμαστε πλέον ο βασικός ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων. Η ακροδεξιά οργάνωση σημείωσε νέα άνοδο σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2012 και στις γειτονιές της Αθήνας, αφού στην εκλογική περιφέρεια Α Αθηνών έλαβε 5.242 ψήφους περισσότερες και στη Β Αθηνών 14.314 περισσότερες ψήφους. Πρόκληση πρώτου μεγέθους για την πόλη που πλήρωσε την ναζιστική θηριωδία με το αίμα 50.000 Ελλήνων εβραϊκής καταγωγής αποτελούν και οι ψήφοι που δόθηκαν στη Χρυσή Αυγή στις εκλογικές περιφέρειες της Α και Β Θεσσαλονίκης, όπου συγκέντρωσε 8.437 και 7.839 ψήφους περισσότερες από τον Ιούνιο του 2012. Πιστεύω ότι παραμιλήσαμε για τη Χρυσή Αυγή. Θα πρέπει να δούμε πια πώς θα χειριστούμε το θέμα. Να μην κάνουμε ήρωες εγκληματικά στοιχεία. Ανατριχύλα σε κάθε δημοκρατικό πολίτη προκαλούν και τα ποσοστά που έδωσε η εκλογική περιφέρεια που ανήκουν οι περιοχές της Νίκαιας, του Περάματος και του Κερατσινίου, όπου δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας και ξυλοκοπήθηκαν άγρια τα μέλη του ΠΑΜΕ από χρυσαυγίτες. Στις γειτονιές της Α και Β Πειραιός, 1.974 και 1.936 περισσότεροι ψηφοφόροι αντίστοιχα έδωσαν το πράσινο φως στο ακροδεξιό κόμμα. Θέλουμε την πατρίδα μας πίσω. Το νεοναζιστικό κόμμα όμως, που κατάφερε να είναι το τρίτο δημοφιλέστερο στην Ελλάδα και να ετοιμάζεται να στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 3 ευρωβουλευτές, κατέχει την πρωτιά και στις λιγότερες ψήφους σε περιοχές, αφού στον ορεινό Δήμο Ανογείων της Κρήτης, στις κάλπες του βρέθηκε μόλις μία ψήφος υπέρ της Χρυσής Αυγής. Και αυτοί όμως, οι κάτοικοι επιμένουν πως δεν προέρχεται από ντόπιο.